Είμαστε λίγες μέρες πριν τον χρόνο από την στιγμή που η ζωή σας και η ζωή σου άλλαξε για πάντα. Θα ήθελα να μας εξηγήσεις, να εξηγήσεις τον κόσμο που θα μας παρακολουθήσει, πώς αυτός ο πόνος έχει κάνει έναν άνθρωπο που βγαίνει μπροστά και διεκδικεί την ανάγκη για δικαίωση. Τι μεσολάβησε, τι έχει γίνει. Κάνοντας αυτή την αναδρομή ένα χρόνο πριν, αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι την απελπισία και το πόνο, σαν να είμαι μόνη μου σε κάτι πολύ σκοτεινό, μόνη μου εντελώς στον πλανήτη, αυτή τη μοναξιά και την απελπισία. Την κατάσταση σοκ που μπορεί να βρεθεί ένας γονιός όταν μαθαίνει κάτι τέτοιο το παιδί του. Από εκεί και πέρα όμως, όσο εμβαθύναμε σε αυτό και μαθαίναμε πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, την ανασφάλεια, την επικινδυνότητα, την ανοχή από την πλευρά των υπουργών, την αδιαφορία και στη συνέχεια όλη αυτή την προσπάθεια να το συγκαλύψουν, να μας το επιβάλλουν ότι είναι αθώοι και να αγνοούν έτσι προκλητικά τη δικαιοσύνη, τη δικαίωση, αυτό με εξόργησε. Δεν ξέρω αν η λέξη πραγματικά είναι και πολύ φτωχή. Είναι αδιανόητο και μόνο η σκέψη ότι θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ο θυμός είναι ένα ακραίο συνέστημα. Εσύ δείχνεις να έχεις ένα σταθερό πάτημα. Η αίσθηση που αποκομίζω εγώ όταν σε βλέπω να μιλάς, να απευθύνεσαι, είναι ότι μπορείς και κοιτάς από ψηλά τους υπεύθυνους. Δεν τους κοιτάς απλά στα μάτια, μπορείς και τους κοιτάς από ψηλά. Προκύπτει από τη δύναμη που βρήκες ή ήταν κάτι που έτσι και αλλιώς το είχες. Μπορείς να αντιληφθείς και να κρίνεις την εξουσία. Ήμουνα ήδη σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρω πώς λειτουργεί η κοινωνία. Μπορώ να δω τα τρωτά, τα άσχημα, τα εντοπίζω ακριβώς. Είμαι και ένας άνθρωπος από την άλλη που γενικά δεν έχω θέμα με την αδικία. Έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να αδικούμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αδικώ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Επομένως, για μένα ήταν ξεκάθαρο. Βασικά πιστεύω για όλους είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε για το πλέον προφανές έγκλημα. Είναι όλα μπροστά μας. Φανταστεί λοιπόν πως όχι μόνο εγώ, όλοι εμείς να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχουν ευθύνες. Και να μεταθέτουν όλη την τεράστια ευθύνη για το φόνο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό πόσων άλλων σε δύο υπαλλήλους. Πώς είσαι σίγουρη ότι δεν έχουν ευθύνες μόνο οι δύο υπάλληλοι? Είναι τραγικό το 2024 να μιλάω για να επαφείται η μετακίνηση των επιβατών στην ανθρώπινη ικανότητα, εκπαίδευση, οτιδήποτε, πώς αλλιώς θα το πούμε. Σαφώς το ανθρώπινο δυναμικό έχει και αυτό ένα μέρος ευθύνης. Αλλά δεν είναι δυνατόν, όταν εμείς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας, να κατηγορήσουμε τους δύο υπαλλήλους. Η κυβέρνηση δεν το ξέρει αυτό? Φυσικά και το ξέρει και το έχει ομολογήσει ο κύριος Καραμαλής στην εξεταστική. Είπε ότι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θέματα ασφάλειας. Αισθάνεστε ότι με τη δίκη που ξεκινάει θα πάρετε την δικαίωση που χρειάζεστε? Θα δικαιωθεί και η κοινωνία ως προς το ζήτημα ασφάλειας της μετακίνησης? Η μέχρι τώρα πορεία δεν το δείχνει αυτό. Η δικαιοσύνη από την αρχή έκανε τα στραβά μάτια στην περίπτωσή μας. Στο έγκλημα των Ντεμπών έχουν συμβεί απίστευτες παρανομίες, παραβάσεις, παραλήψεις. Φαίνεται συνεχώς, είναι προφανές η ευθύνη των πολιτικών και όχι μόνο, αλλά οι ανακριτές το αγνοούν. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε ένας χρόνος
για να καλέσουν τον κύριο αγοραστό, τον περιφερειάρχη, ο οποίος μπάζωσε το χώρο και είναι κάτι που εμείς το φωνάζαμε από τον Μάρτιο, από τον πρώτο μήνα δηλαδή, να απολογηθεί σχετικά με αυτή την αξιόπινη πράξη. Και επίσης, πριν από λίγες ημέρες, μόλις, κατηγορήθηκε για πλημελητική παράβαση εκπρόσωπος της Hellenic Train, ο οποίος θα έπρεπε από το πρώτο 24ωρο με τη διαδικασία του αυτοφόρου να είναι προφυλακιστέως. Έστω και αυτή τη στιγμή, αυτές οι δύο τελευταίες και μικρές ενέργειες από την πλευρά της δικαιοσύνης, πιστεύεις ότι οφείλονται στην πίεση που ασκείται? 1000%. Σίγουρα. Εξάλλου τη μήνυση για τον κύριο Γοραστό την καταθέσαμε εμείς. Δεν έγινε καμία κίνηση από πλευράς ανακριτή εισαγγελέα. Παρόλο που πηγαίναμε και στους δύο, πηγαίναμε και στον Άριο Πάγο, κάναμε παράπονα και πηγαίναμε με νόμους. Είναι δυνατόν να μην είναι παράνομο η αλλίωση χώρων ως εγκλήματος? Γνωρίζετε πώς το βλέπει το θέμα ο Άριος Πάγος, μας έδινε συμβουλές διάφορες. Επί του θέματος όμως δεν υπήρξε καμία κίνηση. Πώς μπορείς να διαχειριστείς τις συμβουλές του να είσαι βουβός, του να υπομένεις, του να περιμένεις, του να μην αμφισβητείς? Είναι μέσα στο πλαίσιο γενικώς που πώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αδιανόητη κατάσταση. Εμείς δεν έχουμε μόνο το πένθος μας, έχουμε μετά και όλη αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης. Μέσα σε αυτό παίζει αυτό το ρόλο και ο Άριος Πάγος. Απ' την αρχή λέγαμε ότι δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι αμερόληπτη, από τη στιγμή που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση και το έγκλημα αφορά την κυβέρνηση. Είναι μια ακόμη επιβεβαίωση δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά που λέμε και φωνάζουμε. Όλα αυτά που λέτε και φωνάζετε, δεν θα τα είχαμε με τέτοια σαφή εικόνα στο μυαλό μας, αν κάποιοι άνθρωποι, και εσείς την προκειμένη που μιλάμε μαζί, δεν είχατε βρεθεί στη Βουλή να τα πείτε και να τα ακούσουμε όλοι. Η δική σου παρέμβαση έγινε αισθητή και κατανοητή σχεδόν στο σύνολο της κοινωνίας. Γιατί? Πιστεύω για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι το θέμα είχε εξαφανιστεί από τα μέσα ενημέρωσης. Πολλοί μπορεί να πίστεψαν ότι έχει πάρει το δρόμο του και ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως θα ήλπιζαν και θα περίμεναν σε μια δημοκρατική χώρα. Οπότε έρχομαι εγώ και τους λέω ότι σχεδόν ένα χρόνο μετά δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά. Άρα ουσιαστικά αποκάλυψα το μέγεθος της παραβατικότητας από την πλευρά της δικαιοσύνης αλλά και το πώς χειρίστηκε το θέμα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά τους έβγαλα έξω από αυτό το παραπλανητικό περιβάλλον στο οποίο είχαν εσκεμμένα τοποθετηθεί από τα μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά, μιλάμε για το τρένο. Μιλάμε για ένα μέσο που χρησιμοποιούσαμε όλοι μας. Όλοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ήταν τα παιδιά τους μέσα. Θα ήταν οι ίδιοι μέσα, θα ήταν τα εγγόνια τους μέσα. Είναι γι' αυτό και λέω συχνά ότι αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της κοινωνίας. Και δεν αφορά μόνο 57 οικογένειες. Πώς μπορείς να βγαίνεις μπροστά με τέτοια αξιοπρέπεια και τέτοια δυναμική, βιώνοντας όλη αυτό το... όλη αυτή την ιστορία? Μα μιλάω για το παιδί μου. Παλεύω για το παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το φανταστώ να ζει μια απλά, επώδυνη καθημερινότητα με ένα πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ξανά επανάληψη. Θεωρώ, μου είναι πιο εύκολο και λιγότερο επώδυνο το να ξυπνάω το πρωί και να ασχολούμαι με υποθέσεις του παιδιού. Να προσπαθήσω να τη δικαιώσω αυτή και όλους τους υπόλοιπους βέβαια που ήταν μαζί. Το θεωρώ, η λέξη υποχρέωση ίσως δεν είναι σωστή. Απλά για μένα είναι, βοηθάει στην επιβίωσή μου. Και το θεωρώ δίκαιο και το θεωρώ αδιανόητο να το αφήσω αυτό να περάσει έτσι χωρίς τιμωρία. Για όλους μας. Και για το γιο μου, για τα εγγόνια που θα έρθουν, για τα παιδιά των φίλων μου, για τους φίλους μου, για τους γνωστούς μου, για όλους. Για όλους. Βγαίνοντας μπροστά, όπως θα ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις που προκαλείς είναι οι πολύ θετικές και οι πολύ αρνητικές.
τις τελευταίες μέρες ακούμε ότι το κάνεις για να πολιτευτείς, ακούμε ότι το κάνεις για να τραβήξεις πάνω σου τη δημοσιότητα, ακούμε ότι ήδη έχεις προσχωρήσει κάπου και έχεις φτιάξει ένα πρόγραμμα για να κατέβεις στις ευρωεκλογές. Δεν είσαι υποχρεωμένη να απαντήσεις ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν, μόνο αν το επιθυμείς. Αλήθεια. Υπάρχει άνθρωπος που θα ζήλευε τη δικιά μου δημοσιότητα? Πολύ πιστεύω. Τι να απαντήσω σε αυτό, δηλαδή... Εγώ απλά βγαίνω και φωνάζω για το έγκλημα που έγινε και γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το έγκλημα. Και τι έχει γίνει τέλος πάντων στην Ελλάδα, τι έχει γίνει στην κοινωνία, τι έχει γίνει στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό βγαίνω και φωνάζω. Αυτό δεν είναι ούτε κομματικό. Δεν είναι κομματικό. Είναι πολιτικό. Είμαστε πολίτες. Οφείλουμε να φωνάζουμε όταν βλέπουμε ότι καταπατούν τα δικαιώματά μας. Να αντιστρέψω την ερώτηση. Αν επιθυμούσες ακριβώς με τον τρόπο που το διατύπωσες να έχεις μέρος στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν είναι δικαίωμά σου, δεν είναι αυτονόητο? Δεν θα μπορούσες και να θέλεις με αυτόν τον τρόπο να ακουστεί και να διεκδικηθεί ένας ασφαλέστερος και καλύτερος τρόπος ζωής για όλους μας? Υπ' αυτή την έννοια, ναι, σαφώς, ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ούτε καν σαν ιδέα, βέβαια, γιατί είμαι τελείως αλλού, αλλά σαφώς ο καθένας μπορεί να το κάνει και μακάρι να υπάρξουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι, γιατί αυτή την πολιτική πλέον θέλουμε να δούμε. Αν υπήρχε αυτή η πολιτική, εγώ δεν θα ήμουν εδώ, εξ αρχής. Κλείνοντας την κουβέντα μας, στο τρένο σήμερα μπορούμε να μπούμε, να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα? Θα μας έλεγες να μπούμε, να φύγουμε? Όχι βέβαια. Μα είδαμε με τον χειρότερο τρόπο πώς λειτουργεί το τρένο. Από αυτό που ζούμε φαίνεται και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης απέναντί μας και πόσο υπολογίζει τη ζωή μας. Ένα εισιτήριο τρένο είναι αυτό τελικά.